Αληθεύει ότι επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός μαζί σας? Ναι. Τι ήθελε? Να συμβάλλουμε στην μη διασπορά του κορονοϊού λόγω του Αγίου Ανδρέα. Με κάποια μέτρα? Μέτρα. Με το κύρος μας και με την προτροπή και με την ευθυγή, ότι γνωρίζετε ότι εμείς δεν έχουμε τα εργαλεία. Καταρχήν δεν είμαστε εμείς οι διοργανωτές των τελετών, ναι, γύρω από τον Άγιο Ανδρέα. Αυτό ανήκει στη Μητρόπολη που το διοργανώνει. Αλλά επειδή στην πόλη μας εμείς, ήδη και χθες που είχαμε κινητοποίηση γενικότερη για τα θέματα της υγείας και της ζωής, βάζαμε και το ζήτημα ότι μέσα σε αυτά δεν γνωρίζουμε, επειδή αγωνιζόμαστε να έχουμε νοσοκομεία, δημόσιο σύστημα, να έχουμε εργαζόμενους στην υγεία, να έχουμε από κούμπι την ώρα τη δύσκολη. Δεν αναφερούμε και το γεγονός ότι πρέπει να έχουμε και να είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί, για παράδειγμα, λέμε τώρα με την Πάτρα, είναι του Αγίου Ανδρέα την Δευτέρα. Ωραία. Αν αρχίσουμε όλοι και πούμε ότι θα πάμε στον φίλο μας, τον συγγενή μας, τον Ανδρέα, συμβάλλουμε στη διασπορά του κορονοϊού. Φέτος, για παράδειγμα, όσοι γιορτάζουν και είναι αυτή την περίοδο, θα το γιορτάσουμε μόνοι μας. Δεν πρέπει να έχουμε να κάνουμε γιορτές μικρές, γιατί όταν λέω εγώ μία μικρή γιορτή θα κάνουμε, και βλέπεις μόνο τον εαυτό σου, γιατί φαντάζεσαι ότι δεν υπάρχει απλός Ανδρέας. Αν όμως δούμε ότι υπάρχει κι άλλος Ανδρέας και μαζέψουμε όλους τους όσοι έχουν αυτό το όνομα, θα δούμε ότι είναι ένας τεράστιος αριθμός. Άρα σταματήσαμε την προσπάθεια την οργανωμένη να έχουμε μέτρα προστασίες, ατομικής προστασίας, για να μην έχουμε διασπορά του κορονοϊού, και αυτό πρέπει να το κάνουμε παράλληλα με τον αγώνα μας για να έχουμε και νοσοκομεία και δημόσιο σύστημα όπως ονειρευόμαστε όλοι.